Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα ξεκινάμε ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, εκπομπή καθημερινή για όλα τα θέματα του Ηρακλή. Ζέστη έχει σήμερα πολύ, ξανά, τι να κάνουμε, καλοκαίρι είναι αυτό, δεν πειράζει, ας κρατήσει κι άλλο, κάνουμε κανένα μπάνιο, φίλε Μπαλόμπα. Δημήτρη Μπαλόμπα έχω απέναντί μου, από την αρχή μέχρι το τέλος και όχι μόνο στο production, σήμερα είναι τα πάντα όλα και τον ευχαριστώ γιατί... τρέχει και δεν φτάνει και θα ακούσουμε και ηχητικά, έχουμε διάφορα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στην ρύθμιση ήχου, στο production, στο μόνο που δεν μαγείρεψε κάτι να φάμε, άμα δεν βαριέσαι, κάνε κάτι, και ο Δημήτρης Μπαλόμπας. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και blueliberopapakiyahoo.gr. Έχουμε να πούμε για το μπασκετικό Ηρακλή αρκετά, για βόλεϊ, για ποδόσφαιρο, τώρα για ποδόσφαιρο πάλι είμαστε της αναμονής. Κάτι θα σας πούμε όσον αφορά την ειδησιογραφία, όχι οριστικό, όχι ουσιαστικό, όχι τελεσίδικο. Ουσιαστικά, οριστικά και τελεσίδικα πράγματα έχουμε στα άλλα δύο τμήματα για την καθημερινότητά μας. Στο μπάσκετ, το έχω πει και άλλες φορές, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που γίνεται. Εκεί που κάθεσαι, Μίτσο μου, ένα πρωί, ένα μεσημέρι, ένα απόγευμα, σκάει μια ανακοίνωση. Alex Davis, πάρε να έχεις, μπαμ μπαμ. Ούτε σύριαλ, ούτε μυθιστόρημα, ούτε τίποτα. Ούτε να ακουστεί το όνομα, ούτε να γραφτεί κάθε μέρα και να γίνει, ξέρω εγώ, θα έρθει, δεν θα έρθει. Κατευθείαν, μπαμ μπαμ. Ανακοινώθηκε αεροδρόμιο, Ιβανόφιο και δηλώσεις έκανε και προπόνηση έκανε. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Αυτονόητα, αλλά στον Ηρακλή καθόλου αυτονόητα. Και ευτυχώς έχουμε να ασχολούμαστε και με το μπάσκετ και με το βόλεϊ, με τα γραφικά και όχι μόνο, που μας κρατούν λίγο σε εγρήγορση, μας δίνουν μια αισιοδοξία, μας δίνουν μια ελπίδα, μας δίνουν κάτι, ρε παιδί μου, που το έχουμε ανάγκη, κάτι που μας λείπει πάρα μα πάρα πολύ. Κάτι που σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει το ποδόσφαιρο. Επαναλαμβάνω, τρόπο επικοινωνίας, FM και το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blueliberopapakiyahoo.gr. Μιτσάρα, ρίξε καμιά πενιά, έτσι λίγο να προχωρήσουμε. Και σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε σε εισαγωγικά με την Web TV της ΕΡΤ3. Πριν από μια μισή ώρα περίπου η εκπομπή «Κόσμος των Σπορ» ήταν στους δέκτες σας. Επειδή η εκπομπή μας είναι 7 με 8 και δεν είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ζωντανά τον κύριο Καστρίτη, μίλησε ζωντανά. Υπάρχει μέσω του Web TV της ΕΡΤ3 και αυτό μας βοηθά το συγκεκριμένο απόσπασμα. Ήδη έχει ανέβει μέσω διαδικτύου και με τη βοήθεια του φίλου μου του Δημητρίου που έχω απέναντί μου θα ακούσουμε τι είπε σε live χρόνο, γιατί ήταν ζωντανά από το Ιβανόφιο εν όψη και της προπόνησης, ο προπονητής του Ηρακλή, ο κύριος Γιάννης Καστρίτης, για τις μεταγραφές, για τις ανανεώσεις, για το σχεδιασμό, για τον προγραμματισμό, για τον ίδιο, για τον Ηρακλή, τα πάντα. Πάμε να το ακούσουμε, έχει ενδιαφέρον και θα επιστρέψουμε. Και από εμάς καλή επιτυχία, να ευχηθούμε στον Γιάννη Καστρίτη και στην ομάδα που προπονείται εδώ και λίγες μέρες και ενισχύεται. Ενισχύεται και σήμερα έγινε αυτό, ήρθε παίχτης, ανακοινώθηκε ο λόγος για τον Άλεξ Ντέιβις και πάμε να δούμε τα στοιχεία του. Λοιπόν, ο Άλεξ Ντέιβις, 27 ετών, ύψος 2,6, αγωνίζεται ως forward center, θα είναι στέλεχος του Ηρακλή για την επόμενη αγωνιστική περίοδο στην Basket League. 28 Ιανουαρίου 1992 γεννήθηκε στο Houston, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αγωνίστηκε πέρσι και φέτος στην τσεχική Νίμπουργκ, με την οποία κατέκτησε το κύπελλο Τσεχίας το 2018 και πρόπερση στη βουλγαρική Μπεροέ. Έπαιξε στο Champions League και εδώ ανοίγω παρένθεση και λέω ότι είναι σημαντικό το ότι οι ξένοι Αμερικανοί που έρχονται έχουν παραστάσεις από Champions League, από Euro Cup, από Ευρωλίγκα, όπως ο Χάλαν για παράδειγμα και ο Σούλερ, παραστάσεις ευρωπαϊκές πολλές. Είναι πολύ θετικό αυτό. Ο Άλεξ Ντέιβις λοιπόν στο Champions League είχε 6,7 πόντους μέσω όρο, 3,9 rebound και μία assist ανά αγώνα σε 18,5 λεπτά μέσω όρο. Έχοντας 50% ευστοχία στα δίποντα, 46,7 στα τρίποντα. Στο τσέχικο πρωτάθλημα έχει 8,5 πόντους μέσω όρο και 4,7 rebound. Προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Fresno State
από όπου και αποφύτησε το 2015. Το 2017, πριν πάει στην Ίμπουρκ, αγωνίστηκε με τους North Arizona Suns, θυγατρική ομάδα το Phoenix Suns στη G League. Ενώ από το 2015 στο 2017 στους Erie Bayhawks, 8,2 πόντους μέσο όρο, 6 rebound. Μετέπειτα ονομάστηκαν Lakeland Magic, θυγατρική στον Orlando Magic του NBA. Ήρθε ο Alex Davis, τυπικός στην ώρα άφηξής του. Βρέθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, έκανε και μία δήλωση και μετά έκανε και προπόνηση. Αλλά ας ακούσουμε τη δήλωση του Αμερικανού που είναι το πρόσφατο μεταγραφικό αποκτήμα των Γκιάνο Λεύκων. Alex, welcome to Thessaloniki, welcome in Greece. Your first impression after the proposal of Heracles, what was it? It's good, it was really good. I'm just ready to get in and get to work and hopefully we can bring a championship here. What were your first thoughts when you came to Greece to compete for the Greek league? We know it's a hard league. Honestly, one of my dreams was to come play in Greece. That was on my bucket list, so I'm glad I'm able to do that, and I'm glad you guys give me the opportunity to represent, you know, you guys. So I'm looking forward to just having a big year this year for you guys. Heracles is an historic team. It has a lot of fans who are anxious to play, to see the team play in the big league. What do you have to say to them? Just welcome you with open arms. I'm gonna be there each and every night. I'm gonna give them all, and look forward to putting on the show for you guys. Hope you enjoy. Okay, thank you very much. Welcome. Thank you. Χαρούμενος πολύ, ικανοποιημένος πολύ, ενθουσιασμένος στις δηλώσεις του ο νέος ξένος του Ηρακλή. Ο Ηρακλής που έχει Alex Davis που ήρθε σήμερα, έχει Σούλερ, έχει Χάνλαν, έχει Σμιθ, έχει Καβαδά, έχει Ζάρα, έχει Μανολόπουλο, έχει Κακαρούδη, έχει Καλαϊτζίδη. Οι δύο τελευταίοι είναι οι παραμένοντες από πέρσι. Έχει προπονητή φυσικά. Και θα έχει και ο Κεϊραφόρ. Όπως μας έδωσε την είδηση ο ίδιος ο Γιάννης Καστρίτης στις δηλώσεις του νωρίτερα στην ΕΤΡΙΑ που ακούσατε. Ένας παίκτης που για την περίπτωσή του έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενες εκπομπές. Τον ξέρει καλά από την Κίμη, αγωνίστηκε πέρσι και στο Χολαργό. Είναι καλαθοσφαιριστές που γνωρίζουν οι περισσότεροι τον Καστρίτη, που τους ξέρει καλά και έχουν δουλέψει μαζί. Είναι αυτό που λέμε, ταιριάζουν τα χνότα τους, γι' αυτό και γίνονται κινήσεις που γίνονται. Θα έρθει ο Κεραίαφορ, θα έρθει και ένας ακόμα και θα συμπληρωθεί σιγά σιγά το ρόστερ. 28 του μηνός το πρώτο φιλικό, μετά θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα, με παιχνίδια πολύ δυνατά, με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό, με Προμηθέα, με Ήφαιστο, με άλλες ομάδες που θα δώσει, με την Λουκόιλ Academic και με τα Μαυροσκούφια, όλα αυτά που θα μας βάλουν έτσι σιγά σιγά στο ψητό εν όψη της εβδομάδας τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, που θα είναι πολύ ωραία, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 28 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, είναι το Περιστέρι Ηρακλής. Μετά 2 Οκτωβρίου είναι το Άρης Ηρακλής στο Κύπελλο. Και ναι, και 5 Οκτωβρίου, Σάββατο, είναι το Ηρακλής Άρης στο Ιβανόφιο. Περιστέρι Άρης Άρης. Έτσι ξεκινά το πρόγραμμα, όπως τα λέγαμε και χθες. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Μάνο που δεν χαλάει το μήνυμά του. Γιώργο, ζούμε για να σ' ακούμε. Καλησπέρα στα Ηρακλάκια και καλή εκπομπή να πούμε. Να πούμε, ξέρω εγώ, να πούμε, φίλε μου Μάνο. Να σε καλά για το μήνυμά σου. Την καλησπέρα μου και σε ένα άλλο άρρωστο Ηρακλάκι, τον Τάσο. Γεια σου ρε Τασάρα. Ελπίζω να μας ακούσει εκεί από τις Χαλκιδικές όπου βρίσκεσαι. Και έστω μέσω διαδικτύου είμαστε παρέα. Πώς τα φέρνει πάντως η επικαιρότητα, πώς αλλάζουν, αν θέλετε, οι καιροί. 8 χρόνια ο Ηρακλής στην Α2 ίσως ερχόταν στο μπάσκετ σε δεύτερη μοίρα όσον αφορά την κιανόλευκη επικαιρότητα. Όχι ίσως, σίγουρα ερχόταν, καθώς πρώτο πάντα ήταν το ποδόσφαιρο. Τώρα βλέπετε. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα
που ασχολούμαστε κάθε μέρα με το μπάσκετ. Όχι ότι δεν ασχολιόμασταν, αλλά ξέρετε, κακά τα ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια το να ασχολείσαι, γιατί ήταν και Β' Εθνική ο Ηράκλης, μην το ξεχνάμε, και Β' Εθνική, κάτω από την Αλφαδία δηλαδή, πριν 9 χρόνια. Όταν ασχολείσαι με αυτούς τους αντιπάλους της Α2, με προβλήματα, με ήττες, με το ένα, με το άλλο, και πώς είναι τώρα, με αφίξεις, με δηλώσεις, με αεροδρόμια, με μεταγραφές, με συνεντεύξεις, με βιογραφικά, με παιχνίδια σιγά σιγά, ομορφαίνει η ζωή μας, που λέει και ένα τραγούδι. Ομορφαίνει. Στο ποδόσφαιρο έχει γίνει, να μην πω. Στο μπάσκετ και στο βόλεϊ θέλουμε να είναι από την αρχή στο τέλος όμορφη. Στο βόλεϊ που περιμένουμε φυσικά την μεταγραφή του ξένου ακραίου, κατά πάσα πιθανότητα από την βραζιλιάνικη αγορά, είναι να ανακοινωθεί αυτές τις μέρες εκτός απρόπτου. Χθες και χθες και προχθές ακούσατε αθλητές του Ηρακλή εδώ, και τον Χάρη Σακόγλου που αποκτήθηκε, και τον Παναγιώτη Βαρβεσιώτη, ο οποίος αποτελεί κανονικότατο στέλεχος της δωδεκάδας του βολεϊκού Ηρακλή για φέτος. Από έφηβος σε εισαγωγικά γίνεται άντρας, πάλι σε εισαγωγικά, στην Βολελίκ, στην Α1. Καλησπέρα Γιώργο, λέει ο φίλος ο Νικόλαος, είσαι η φωνή του Ηρακλή και η δική μας φωνή. Εντάξει, υπερβάλλεις, να είσαι καλά Νικόλα μου. Μπάσκετ, βόλεϊ, θα πάμε καλά 100%, λέει ο Νίκος. Ποδόσφαιρο, ρωτάει. Πόσα ερωτηματικά έχεις, καμιά 3-4, 4 από ό,τι μέτρησα. Ποδόσφαιρο, φίλε μου Νίκο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω και προτιμώ να λέω δεν ξέρω, παρά να λέω κάτι που να μην γίνεται. Γιατί μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, πολλές φορές ακούσατε ή διαβάσατε για οριστικές συμφωνίες, για συμφωνίες, για δεδομένα, για προσυμφωνίες, για λύσεις, για. Ενώ εδώ, στην ώρα για μπλε, σας λέγαμε ότι δεν θα βάλουμε ποτέ το χέρι μας στη φωτιά και το καλάθι μας θα είναι πάρα πάρα πολύ μικρό αν δεν δούμε επίσημη και οριστική ανακοίνωση για κάτι. Και όλο αυτό το καλοκαίρι δυστυχώς δικαιωθήκαμε, μακάρι να μην δικαιωνόμασταν και να υπήρξαν εξελίξεις, δυστυχώς δικαιωθήκαμε που λέγαμε ότι δεν πιστεύουμε κανέναν και τίποτα αν δεν το δούμε με τα μάτια μας. Και δεν το είδαμε γιατί δεν έγινε. Αυτό είναι το κακό. Για το ποδόσφαιρο βγήκε χθες το βράδυ η ανακοίνωση. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι χθες ήταν προγραμματισμένο το ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρυτικού Σωματείου, όντως και έγινε. Πάρθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις. Θα διαβάσω την ανακοίνωση στο δελτίο τύπου και θα πάμε Μιτσάρα στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε με κάποια στοιχεία, κάποια δεδομένα, ρεπορτάζ για το ποδόσφαιρο, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων, και ίσως ανοίξουμε και γραμμές. Κατά την συνεδρία του ΔΣ του Ιδρυτικού Σωματείου πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις. Πρώτον, παράταση θητείας των μελών του Ιδρυτικού για να επιληθούν νομικά ζητήματα που θα προέκυπταν από τυχόν παρέτηση. Δεύτερον, αποφασίστηκε η συνέχιση λειτουργίας των Ακαδημιών καθώς και η συνέχιση της προσπάθειας για εξεύρεση λύσης για το ανδρικό τμήμα. Και για τα δύο έχουμε πράγματα να πούμε μετά το διάλειμμα. Και ό,τι υπόλοιπο υπάρχει. Απλά για καλησπέρα από τα beach bar της Ευκαρπίας, γράφει ο φίλος ο Γιώργος. Τι απορρίζεσαι, Μπαλόμπα. Δηλαδή, όσοι ακούνε όλα αυτά τα χρόνια την ώρα για μπλε, ξέρουν, μέσω του φίλου του Γιώργου, πιστού ακροατή και αυτού, να είναι καλά, ξέρουν ότι η Ευκαρπία είναι και καλοκαιρινή και παραθαλάσσια. Κάνα χορηγό να βρούμε, Γιώργο, εκεί σε κάνα beach bar της Ευκαρπίας. Καλησπέρα Γιώργο, άλλος πιστός Γιώργος αυτός. Άντε μωρέ Ήρα, γράφει ο Γιώργος από την Αυστρία που και αυτός μας ακούει συχνά. Διάλειμμα και επανερχόμαστε. Προφή, εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 μαζί με όλους εσάς. Και χαίρομαι που ενώ λείπουν, εξακολουθούν και λείπουν πάρα πολύ και καλά κάνουν και διακοπάρουν, είστε οι υπόλοιποι εδώ συντονισμένοι πιστά με την εκπομπή και κάνουμε μια καλή παρέα.
Μακάρι να είχαμε και καλές εξελίξεις για να έχουμε καλύτερη ακόμα παρέα. Τέλος πάντων, έχουμε κουραστεί. Έχουμε κουραστεί όλο το καλοκαίρι, όχι μόνο όλο το καλοκαίρι, από τον Οκτώβριο τα λέμε. Αλλά ειδικά το καλοκαίρι είναι πολύ πολύ κουραστικό όλο αυτό που συμβαίνει. 21 Αυγούστου και να μην υπάρχει ποδοσφαιρική ομάδα να ασχολούμαστε. FM και είναι το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blulibero@yahoo.gr. Τώρα, γραμμή, έχουμε γραμμή. Okay. Αν θέλει κάποιος να πάρει για μια καλησπέρα, ας πάρει. Θα κλείσουμε παραπέντε γιατί ακολουθεί συνέντευξη τύπου από την Μπρατισλάβα. Έλα Μίτσο. Okay. Αυτό που αποφάσισαν λοιπόν εχθές στο ιδρυτικό σωματείο είναι να παραμείνουν μέχρι να συνεχίσουν να βρουν λύση, όποια αυτή μπορεί να είναι. Η θητεία τους ούτως ή άλλως λήγει τον Οκτώβριο. Όσον αφορά τα συγκεκριμένα μέλη του συγκεκριμένου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρυτικού Σωματείου. Τώρα, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα βάσει του ρεπορτάζ και βάσει των όσων μας έχουν αναφέρει οι συγκεκριμένοι φορείς που ασχολούνται με όλα αυτά τα θέματα για το μέλλον του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Για να παίξει η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, απλά για να παίξει, δεν το θέλουν. Και δεν τον θέλουν γιατί θέλουν να παίξει η ομάδα για να πρωταγωνιστήσει και να πετύχει άνοδο σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν βρεθεί. Αλλά αν παίξει τη ΓΑΜΑ Εθνική με το τωρινό αφημί, όχι με το τωρινό αφημί, χωρίς άλλο αφημί, να το πω πιο σωστά, και ανέβει στη Football League του χρόνου, λέμε τώρα, θα έχει στις πλάτες της, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι καινούριο, τόσο τα χρέη του Παπαθανασάκη, όσο και τα χρέη του τον Παπαδόπουλου, τα οποία υπάρχουν και χρωστάει παντού. Και το λένε, το έχουν δηλώσει ή παντού. Δεν το λέμε εμείς. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Συγκεκριμένα πράγματα. Ή θα βρουν αφημί, που από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, Football League. Ή θα βρουν αφημί, υπάρχουν δύο ομάδες με τις οποίες έχουν ξεκινήσει συζητήσεις και καλώς προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχουν προκύψει και τα ονόματά τους, γιατί πάλι θα έχουμε διαψεύσει και ιστορίες και πάλι ο Ηρακλής ρεζίλη θα γίνεται, δεδομένο. Συζητούν με δύο ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής, που είναι λίγο βλακία να το λέμε ΔΕΛΤΑ Εθνική για να συνεννοούμαστε, γιατί ουσιαστικά είναι ΔΕΛΤΑ Εθνική, είναι τέταρτη τάξη κατηγορία. Μόνο στην Ελλάδα λες ΓΑΜΑ Εθνική, ενώ είναι τέταρτη κατηγορία. Αυτή η παγκόσμια πρωτοτυπία, τέλος πάντων. Συζητούμε δύο ομάδες λοιπόν για να πάρουν το αφημί αυτών των ομάδων, ώστε αν η ομάδα ανέβει, ο Ηρακλής, με το οποιοδήποτε αφημί στη ΓΑΜΑ Εθνική, ανέβει στη Football League, ανέβει στην τρίτη κατηγορία δηλαδή, δεν θα έχει χρέη. Τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις ομάδων που δεν κατεβαίνουν στο πρωτάθλημα, είτε από τη Β' Εθνική, είτε από τη Super League 2, είτε από τη Football League, δηλαδή είτε από τη Β' Εθνική, είτε από τη Γ' Εθνική. Υπάρχουν περιπτώσεις ομάδων που δεν θα το βγάλουν το πρωτάθλημα. Θα ξεκινήσουν δηλαδή και μέχρι τα Χριστούγεννα θα πούν το πείμα. Και πολύ απλά θα πει κάποιος, αφού αυτές διαλύονται, αφού αυτές δεν πάνε να κατέβουν, αφού αυτές δεν παίρνουν φάκελο, αφού αυτές δεν έχουν προοπτική, να πάμε να πάρουμε το αφημί. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι για να μην κατεβαίνουν, ότι για να βαράνε διάλυση, ότι για να μην βγάλουν τη χρονιά, σημαίνει ότι έχουν οικονομικά προβλήματα. Σημαίνει ότι το αφημί τους θα είναι χρεωμένο. Γι' αυτό θα πούν το ποίημα και δεν κατεβαίνουν και δεν δηλώνουν συμμετοχή. Δεν πρέπει να εξεταστεί αυτό. Πρέπει να εξεταστεί. Από ό,τι φαίνεται πάντως, μέχρι την Παρασκευή πάλι δύσκολα να γίνει η Γενική Συνέλευση μέσω του ΓΣ, γιατί θέλουν από το ιδρυτικό και κάποιοι έξω από το ιδρυτικό που κάνουν τις επαφές με αυτές τις ομάδες για το οποιοδήποτε αφημί, είτε Football League είτε ΓΑΜΑ Εθνικής, να έχουν κάτι σίγουρο στα χέρια τους για να το παρουσιάσουν στον κόσμο. Ώστε να αποφύγουν το να γίνει μια γενική συνέλευση και να πάρουν το μικρόφωνο και να πούνε «συζητάμε και θα δούμε». Όχι. Έχουμε αυτή την πρόταση. Το θέλουμε ή όχι. Με προτάσεις. Με προχωρημένες επαφές, όχι με σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
να μην γίνει η Γενική Συνέλευση για να γίνει. Που πρέπει να γίνει, δεν το συζητάμε. Εδώ και, μην πω και δύο μήνες θα έπρεπε να γίνει. Αλλά δυστυχώς χάθηκε εγκληματικά πάρα πολύ μεγάλος χρόνος για να περιμένουν τον Τόμ Παπαδόπουλο και τον Βόλο. Έχουμε 10 λεπτά και όποιος θέλει να μας πει μια καλησπέρα στο κάνει. 2310-287-38, 6-9-45-287-38. Θα κλείσουμε παραπέντε, γιατί στις 8 είναι η προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου από την Μπραντισλάβα. Ξαναλέω, 2310-287-38, 6-9-45-287-38. Όσον αφορά τις ακαδημίες, η ΚΑΠΑ-19 πρέπει να υπάρχει ανδρική ομάδα που να την υποστηρίζει για να έχει ΚΑΠΑ-19, υπό τη σκέπη του ιδρυτικού, αν μιλάμε για το τωρινό αφημί. Όσον αφορά για τις υπόλοιπες, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του Ιδρυτικού Σωματείου που πάρθηκε χθες, σε συνεργασία και με το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ και με τους υπευθύνους, τον κύριο Ηλιάδη για παράδειγμα, να διατηρηθούν, να μην χαθούν άλλο αυτά τα παιδιά, να μην χαθούν περιουσιακά στοιχεία, να μην χαθεί το μέλλον του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, τα ταλέντα αυτά, όσα υπάρχουν, για ΚΑΠΑ-17, για ΚΑΠΑ-15, ΚΑΠΑ-13 και ούτω καθεξής, να διατηρηθούν με κάποιο τρόπο στις ούτως ή άλλως πλάτες του ερασιτέχνη που έχουν βρεθεί χαμηλά από το βάρος, γιατί σηκώνουν πολλά εκεί πάνω. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ στενάχωρο, για κάποιους μπορεί να είναι και μίζερο, για κάποιους μπορεί να είναι και καταστροφικό, για κάποιους μπορεί να είναι και, πώς να το πω, ισοπεδωτικό, το ότι ο Ηρακλής μπορεί να μπει στη λογική, ολόκληρος Ηρακλής, να πάει να πάρει αφημί ομάδος τέταρτης κατηγορίας. Για κάποιους άλλους μπορεί να θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γι' αυτό και γίνονται οι γενικές συνελεύσεις. Μήπως και βρεθεί μια άκρη, μήπως και προκύψει κάτι καλύτερο. Μεσούς της περίοδου μπορεί να προκύψει κάτι καλύτερο. Όπως είχαμε αναφέρει και το παράδειγμα που μεσούς της περίοδου η Ηρακλής είχε πάρει το αφημί των Ποντίων Κατερίνης. Δεν το είχε πάρει πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Το είχε πάρει μεσούς της περίοδου. Τελείωσε η χρονιά και μετά έπαιξε στη Β' Εθνική. Το κατά 99% που είχε δηλώσει βέβαια ο κύριος Χατζόγλου ότι ο Ηρακλής θα παίξει στην Super League, όπως καταλαβαίνετε, ήταν 1%, το υπόλοιπο. Όχι το 99% που ανέφερε, το 1% που δεν ανέφερε. Γι' αυτό λέγαμε και φωνάζαμε καλοπροαίρετα όλο το καλοκαίρι, σταματήστε τις δηλώσεις, σταματήστε τις δημόσιες τοποθετήσεις, φέρτε μια λύση, δώστε μια λύση, ολοκληρώστε κάτι και μετά θα σας δώσουμε εδώ 18 ώρες για μπλε να λέτε ό,τι θέλετε. Και θα έχετε κάθε δικαίωμα να λέτε ό,τι θέλετε. Όχι ότι δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε, αλίμονο έτσι. Κανείς δεν θα σας το παγορεύσει, αλλά δεν εκτίθονται άλλοι. Οι ίδιοι που κάνουν τις δηλώσεις εκτίθονται και αυτό το καλοκαίρι, άμα τις μαζέψουμε όλες μαζί, θα καταλάβετε ότι οι περισσότεροι που δήλωσαν το οτιδήποτε, δυστυχώς έχουν εκτεθεί. Γιατί αυτό που δήλωσαν δεν έχει γίνει. Καλά, δεν συζητάμε μια κατηγορία μόνο στο τον Παπαδόπουλος, το τι έχει δηλώσει και το τι έχει υποσχεθεί και το τι έχει δεσμευτεί και το πόσες φορές είπε ότι συμφώνησε με το Βόλο. Στην αρχή είχε συμφωνήσει μόνος του, μετά να βάλει 50 χιλιάρικα. Στην αρχή έλεγε τελειώνουμε, πάρτε διαρκείας. Μετά να το κάνουμε, πώς λέγεται αυτό που πάμε στην ταβέρνα, ρεφενέ. Αυτό. Αλλά και εκείνο το 99% που είχε υποθεί τότε, τώρα που δεν γίνεται πράξη, εκτός κι αν εννοούσαμε το του χρόνου. Του χρόνου δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Τώρα, αν κάποιος θέλει να πει κάτι
να βγάλει τα εσώψυχά του για τα επόμενα 5 λεπτά. Ας το κάνει. 23-10-287-38, 6-9-45-287-38. Για τα αρρωστά, για τους στοιχηματικούς, Σινίκ Telecom 1-0, Γερβ Όσλο 0-2, Kongsvinger Stromer 1-2, Νότοντεν Νεστ Σότρα 1-1, Κίζα Σάντνες 2-0, Σάντερφιο Ράουφος 0-0, Τρομσντάλεν Σόγκταλ 0-0, Κίμκι Avantgarde 3-1 και Βίμπορκ Φεντερίτσια 0-0. Στο YouTube υπάρχουν οι δηλώσεις του κυρίου Δημήτρη Καρβέλα για να τις ακούσετε όσοι δεν προλάβατε χθες, του Γενικού Διευθυντή της ΚΑΕΡΑΚΛΗΣ, σε λίγο και του Παναγιώτη Βαρβεσιώτη του... Ανέβηκε? Α, ωραία. Μπράβο, Μιτσάρα. Του πετοσφαιριστή του Ηρακλή. Θα έχουμε, θέλω να πιστεύω, μέχρι την Παρασκευή και μία ακόμα συνέντευξη, ελπίζω, νέας μεταγραφής ή νέας κίνησης του βολεϊκού και όχι μόνο Ηρακλή. Καλή αρχή να ευχηθούμε και στην γυναική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή, που ξεκινά σήμερα την προετοιμασία της με στόχο την άνοδο και ευχόμαστε να τα καταφέρει, να ανέβει στην Α2 κατηγορία. Οι γυναίκες στο μπάσκετ, χθες σας αναφέραμε το πρόγραμμα. Καλή επιτυχία να πούμε και στον Γιώργο Ασπουγαλή για το Σάββατο. Έτρεξε ήδη, κολύμπησε ήδη όσον αφορά τα 100 μέτρα, που δεν είναι βέβαια το καλό του αγώνισμα. Το καλό του είναι τα 50. Και πού το, εδώ το είχα, να το. Λοιπόν, το Σάββατο είναι το 50 στο αγωνισμά του στη Βουδαπέστη, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, εκεί όπου εκπροσωπεί τον Ηρακλή ο Γιώργος Ασπουγαλής. Είναι στη Βουδαπέστη και ο προπονητής του Μίλτος ο Χαλκιάς και ο φυσιοθεραπευτής του Ηρακλή ο Στέλιος ο Ναυροζίδης. Τριπλή συμμετοχή, τριπλή παρουσία, εκπροσώπηση στην Εθνική από τον Ηρακλή. Τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Θα ξαναπώ για ακόμα μια φορά το μεγάλο πρόβλημα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Η έλλειψη χρημάτων, η έλλειψη προσώπων και η έλλειψη οργάνωσης παύλα σοβαρότητας. Δεν υπάρχει τίποτα από τα τρία. Κανένας που θα βάλει λεφτά, είδατε κανέναν επενδυτή να βάζει λεφτά? Τα 50 χιλιάρικα που έδωσε ο Τόμ Παπαδόπουλος στον Μπέο. Τι τα έκανε ο Μπέος, δεν ξέρω. Έχετε δει οργάνωση και σοβαρότητα όλο αυτό το καλοκαίρι? Οι απαντήσεις είναι εύκολες. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μας. Θα δώσουμε σκυτάλι στο Ράδιο Μαρμίτα που θα ακολουθήσει. Κλείνουμε 5 λεπτάκια νωρίτερα, γιατί θα πέσει το διαφημιστικό break και στις 8 είναι η συνέντευξη τύπου από την Μπρατισλάβα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε καλά.